Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ευεργετική επίπτωση σε πάνω από 130.000 ανέργους θα έχει αύξηση του κατώτατου μισθού και των κατώτατων ημερομισθείων όταν ολοκληρωθεί στα τέλη του Ιανουαρίου το 2019 η διαδικασία της διαβούλευσης και εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση για τα νέα κατώτατα όρια μισθών. Καθώς ο υπολογισμός του τακτικού επιδόματος του ΑΕΔ, το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 360 ευρώ, συνδέεται άρρηκτα με το 55% του κατώτατου ημερομισθείου. Συνεπώς, η αύξηση του μισθού στα 615 ευρώ περίπου θα οδηγήσει και σε αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά τουλάχιστον 10 με 15 ευρώ το μήνα. Η αφωνία της Moody's την περασμένη Παρασκευή και η μη μεταβολή της αξιολόγησης της Ελλάδας συνεπάγεται πως για φέτος ο κύκλος των αναβαθμίσεων από τους τρεις κορυφαίους οίκους αξιολόγησης έχει κλείσει. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι το εάν θα επηρεάσει την αγορά η απόφαση της Moody's να παρέλθει άπρακτη η προγραμματισμένη ημερομηνία ανακοίνωση της αξιολόγησης της για την Ελλάδα. Η Moody's ήταν η πρώτη, η οποία στις 21 Φεβρουαρίου είχε προχωρήσει σε διπλή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ελληνικής οικονομίας, προβλέποντας έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο. Από τότε όμως η αξιολόγησή της παραμένει 6 σκαλοπάτια χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα. Με την ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας φλερτάρει η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία μέχρι τώρα έχει επιλέξει την αυτόνομη ανάπτυξη με το άνοιγμα νέων καταστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, χωρίς ωστόσο στην παρούσα τουλάχιστον φάση να υπάρχει επίσημη συμφωνία. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν με έμφαση πως η τάση συγκέντρωσης στην αγορά των σούπερ μάρκετ θα κορυφωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ οι παίκτες που θα παραμείνουν θα μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Πτωτικά κινείται χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 691,80 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,97% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.